όλα πλέον είναι ανοιχτά για τη ρωσική αντίδραση κατά της Ουκρανίας, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας άρχισαν να βομβαρδίζουν ρωσικές πόλεις με σπίτια μάχων στην περιοχή Μπριάνς, που δέχονται τα τυφλά πυρά του ουκρανικού πυροβολικού. 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους μία έγκυος και ένα παιδί. Ο Ρώσος διοικητής της περιοχής ανέφερε: «Σήμερα οι ουκρανικές δυνάμεις χτύπησαν το χωριό Κλίμοβο, ένα στόχος που δεν έχει καμία στρατιωτική αξία». Το Κρεμλίνο έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα σε Ουκρανία και Δύση, τονίζοντας ότι θα χτυπήσει το Κίεβο εάν η Ουκρανία χτυπήσει ξανά ρωσικό έδαφος, αλλά και τα δυτικά οχήματα που μεταφέρουν όπλα. Η κλιμάκωση φαίνεται πλέον να είναι αναπόφευκτη, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις μπορεί πλέον να απαντήσουν σκληρά έναντι σκληρών στόχων. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, Ιγκορ Κονασένκοφ, είχε αναφέρει: «Εάν συνεχιστούν τέτοιες απόπειρες, θα πραγματοποιηθούν πλήγματα από το ρωσικό στρατό σε κέντρα λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, το οποίο ο ρωσικός στρατός έχει αποφύγει μέχρι στιγμής».